40 ανακοινώσεις για διάφορα θέματα. Ναι. Και από αυτές οι 14 μέσα σε αυτή τη βδομάδα είναι ότι για τους λιμενικούς οι οποίοι έκαναν φόνο. Τις έχετε μετρήσει. Έτσι, βεβαίως, μα αυτή είναι η δουλειά μου, όπως ξέρετε. 14. Και δεν κυρία, είναι κυρία Βούλτεψη, ελευθεροτυπία. Αφήστε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πολιτική αναισθησία τη κυβέρνηση για το φαρμακονής. Ναι. Δηλώσει του κυρίου Σκουρλέτ. Ναι, τι μου το λες αυτό. Υπενθύμησε ότι ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ δια του προέδρου του Τσίπρα. Ναι. Με επιστολή του προς το Ρομπά έθεσε το θέμα. Και εσείς λέτε για την Κεφαλονιά, κανένα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Επομένως, οι πρόσφυγες της Κεφαλονιάς δεν υπάρχουν στο χάρτη του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές. Το δεύτερο που θέλω να πω. Όχι, μας έχετε τρελάνει. Και μετά μου λέτε για το επίπεδο της κουβέντας μέσα στη Βουλή. Μου λέτε για το επίπεδο της κουβέντας μέσα στη Βουλή. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή. Όχι, αν θέλετε. Όχι, με συγχωρείτε, σας ακούω πάρα πολύ ώρα. Όσο τι θέλετε. Καταφεύγοντας σε επιχειρήματα φτηνών. Non-blog που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Μα ακούτε τι σας λέω τώρα. Αυτό που λέτε αυτή δεν τη στιγμή, να αν συζητήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα. Όσο τίθεστε επικεφαλής διαδηλώσεων Αφγανών στο κέντρο της Αθήνας. Και δεν ρωτάτε κανείς γιατί το κάνετε. Γιατί το κάνετε. Για να στείλετε τον κόσμο στη Χρυσή Αυγή επειδή δεν μπορείτε να βρεθείτε από πάνω. Για να μειωθεί η δύναμη των άλλων κομμάτων. Λοιπόν, τώρα για την επιτροπή του Κάρας, κοιτάξτε να δείτε. Ένα όπλο το οποίο είχε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι αυτοί είναι καλύτεροι διαπραγματευτές και θα πάνε στην Ευρώπη και θα διαπραγματευτούν καλύτερα. Συγγνώμη, διαπραγματευτές δεν είναι μόλις διαφωνεί κάποιος μαζί μας να τον βρίζουμε. Εδώ αρπάζουν και βρίζουν όποιος διαφωνεί μαζί τους, με σταλινικό τρόπο. Τη μία είναι στα ουράνια. Θυμάμαι δηλαδή τον καιρό το παλιό του Κουκουέ. Και την άλλη είναι ψεύτης, συκοφάντης, μερκελιστής. Καταρχήν και μόνο που το μερκελιστής χρησιμοποιείται ως ύβρις, πώς θα πάει αύριο ΣΥΡΙΖΑ να διαπραγματευτεί με τη Μέρκελ. Είπε μια κουβέντα ο Σούλτς, τον τρελάνανε τον άνθρωπο, τον καταβρίσανε. Ο Κάρας ήταν στο Θεό, έρχεται και του τον δαχτυλόδειχνε τον πρωθυπουργό, ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή και του λέγε τι θα απαντήσετε στην Επιτροπή Ελέγχου. Μόλις είπε κανείς τη γνώμη του, αμέσως τον βρίσανε, τον είπανε ψεύτη, συκοφάντη, να ζητήσει συγγνώμη. Δηλαδή, είναι καλοί όταν συμφωνούν με το ΣΥΡΙΖΑ. Άμα δεν συμφωνείς με το ΣΥΡΙΖΑ, θα σε βρίσουν. Και αυτό λοιπόν δεν είναι διαπραγμάτευση. Δηλαδή, τι εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μόλις πάει και του πήκα στο ΡΕΝ, του είπανε καλό κουράγιο. Τον άλλον τον ειρωνεύονται, τον άλλον τον εκβιάζουν, τον άλλον τον απειλούν. Αυτοί είναι διαπραγματευτές, δηλαδή, τους οποίους να εμπιστευτούμε ότι θα πάνε έξω. Αυτό λοιπόν είναι όλη η ιστορία. Μια εβδομάδα τώρα μας απασχολούν με την επιτροπή του Κάρας. Βγήκε την πρώτη μέρα ο κ. Τσίπρας και την εκθίασε το πρωί, 29 του μήνα, είπε ότι θέλουν να τους περάσουν transit και encrypto. Το απόγευμα, μόλις είπανε κάτι, τους κατασυκοφάντησαν, τους καθύβρισαν και το encrypto και το transit ήταν ολόκληρη συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, τώρα, εντάξει, να πάρουν απόφαση πάντως ότι οι εκλογές δεν κερδίζουν όταν τίθενται επικεφαλής πορείας λαθρομεταναστών. Λοιπόν, υπόθηκαν πάρα πολλά από την κυρία Βούλτεψη. Προφανώς διαφωνώ. Και βρείτε και την ανακοίνωση. Εγώ βρήκα μια στην εφημερίδα Κεφαλονιά που λέει γιατί.